Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, καθώς θα γίνει το level up στην ομάδα. Θα γίνει ένα ακραίο squad building. Έχω διώξει ήδη και έχω πουλήσει όλους τους 30 παίχτες. Γι' αυτό και η μεγάλη συλλογή πίσω των κόνη στην ομάδα. Δεν έχει πουληθεί ένας ακόμα και αυτός είναι ο Κουρτουά. Τον έχω κρατήσει από επιλογή. Όλοι οι άλλοι πουλήθηκαν. Όχι αναγκαστικά γιατί δεν μου άρεσαν, γιατί ήθελα τα κόνη για να ξαναγίνει από την αρχή όλη η οργάνωση της ομάδας, καθώς θα γίνει αλλαγή και στις τακτικές. Θα δείτε στην πορεία τι θα κάνω. Θα ξεκινήσω με τα Rivals Rewards. Ακόμα αυτή τη στιγμή που θα ανοίξω τα Rivals Rewards, δεν μας έχουν δώσει τα πακέτα από το FC24, από το Pre-Season. Τα αναμένουμε σε λίγο λογικά. Θα ανοίξω και τώρα τα Rivals. Είναι Rivals Rewards από Division 2. Δεν πρόλαβα να ξανανεύω στο Division 1, από το οποίο βρισκόμουν, έπεσα. Οπότε θα ανοίξουμε τα Division 2 Rivals Rewards. Θα τα κάνουμε redeem τώρα. Division 2 Rewards, από το οποίο θα πάρω ένα 82 Plus Team of the Week πακέτο Antre, 2 Player Picks 84 Plus 4 επιλογών Tre, 50.000 Coins, 1.75 Plus επί 40 Antre, 75 Plus επί 30 Tre και 2 Megapacks Tre και αυτά. Κλασικά θα ξεκινήσουμε με τα Player Picks. Να δούμε το πρώτο. Το πρώτο δίνει... Oh wow! Ακραία κακό. Πάμε με Robertson. Το δεύτερο player pick, για να ανοίξει θα πατήσουμε πάνω στο Robertson, δεν ανοίγει διαφορετικά. Οπότε πατάμε στο Robertson για να ανοίξει το δεύτερο pick. Και oh! Καλό. Ήρθε ο Walker. Αυτό είναι ακραία καλό, καθώς με ενδιαφέρει και για την ομάδα ο Walker εντωμεταξύ. Οπότε με γλιτώνει ήδη κάποια coins ή θα κερδίσουμε coins σε περίπτωση που πουληθεί. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε στα πακέτα. Θα ξεκινήσω με τα tradable πακέτα. Και θα πάω στα mega packs πρώτα. Πάμε mega pack νούμερο 1, το οποίο δεν έχει walkout. Δυστυχώς είναι LW. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Θα μάθουμε τώρα ποια κάρτα είναι. Η Gundananji. Mega pack νούμερο 2. Ούτε εδώ walkout. Right back Αγγλία. Premier League. Ξαναβγάζω Walker, δεν νομίζω. Όχι. Θα ήταν υπερβολικό. Έχουμε τον Trippier. Συνεχίζουμε. Πάμε στο 75 plus επί 30. Πολλές κάρτες. Είναι τρε. Και δεν είναι walkout. Κρίμα. Πάλι LW Αγγλία αυτή τη φορά. Premier League. Θα είναι ο Grealish λογικά. Ναι, είναι ο Grealish. 84. Τα tradable πακέτα δεν έδωσαν κάτι σπουδαίο προς το παρόν. Δύο έμειναν ακόμα, το 75 plus επί 40 και το Team of the Week. Πάμε το 75 plus επί 40. Είναι Antre. Είναι Inform. Είναι Walkout. Έχουμε CM Αμερική. Η χώρα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι η συγκεκριμένη. Δεν κοίταξα για double walkout. Και δεν πρέπει να είναι double walkout. Ναι, δεν είναι. Είναι η χώρα 87. Η οποία βγαίνει με το πάσο της. Δεν βιάζεται. Μια χαρά, γιατί όχι. Χαλαρή. Έχουμε τρεις inform. Με Μιλίνκο Μισάβιτς, Κασεμίρο, Παρέχο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι. Εντάξει, ένα μέτριο πακέτο. Και πάμε στο τελευταίο. Το Team of the Week. Το οποίο δεν είναι walkout. Εξαιρετικά. Είναι ο Κόβασιτς. Από Manchester City. Τουλάχιστον ήρθε City Player. 85. Και τώρα θα μου πείτε, Λάμπρο, γιατί τα κάνεις όλα έτσι και δεν τα κάνεις απλά QXL. Θα σου πω γιατί δεν τα κάνω QXL ακόμα. Γιατί έχουμε μία ώρα που θα περιμένουμε έτσι αλλιώς το content. Οπότε σε μία ώρα θα δω αν θα πουληθεί κάτι. Μπορεί κάποια κάρτα να πηγαίνει κάτι που να μην το ξέρω. Πρέπει να τις ψάξω όλες. Και δεύτερον, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση. Έχει συμβεί και συμβαίνει ανά κάποια άταχτα διαστήματα. Πολλοί μπερδεύονται και μπορεί να κάνουν beat σε μία κάρτα και κάνουν buy now στην κάρτα. Οπότε ξέρεις, μπορεί. Και να κερδίσω κανένα 5.000, κανένα 10.000 έτσι, από στο αδέσποτο. Όταν δεν ξέρεις. Τώρα, αν δεν πουληθεί κάτι, okay, θα γίνουν quicks έτσι κι αλλιώς στο τέλος. Οπότε, αν πουλήσουμε και τον Courtois, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1.000.000. Όλη την εβδομάδα κάνω σερή νίκες. Πάμε τρένο. Παίζουμε, μπάλερα κάνουμε. Έρχεται η Πέμπτη και την Πέμπτη θα κάνω μαζεμένες ήττες. Λες και εκείνη την ημέρα είναι η ημέρα που λέει μην παίξει rival σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα που χάνεις. Μόνο τις Πέμπτες χάνεις. Είδατε, το πήγαμε Division 1, σερή. Τρένο, μπαλάρα, νίκες. Και ήρθε χθες η Πέμπτη, ήττα. Και δεν είμαι υπέρ της λογικής. Αν έβγες ένα division, πάρκαρε εκεί, μην ξαναπαίξεις μέχρι τα rewards. Γιατί δεν είναι λογική για μένα αυτή.
δεν πήγε στοιχεία εκεί πέρα. Θα παίξει, δεν θα παίξει το παιχνίδι. Οκ, okay. Κατανοώ ότι ίσως κάνεις λίγο κράτη για να πάρεις τα rewards, αλλά εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Οπότε παρόλο που ήμουν αντιβαίνα, θα μπορούσα να μην παίξω Rivals. Αλλά εγώ ήθελα να παίξω κανονικά, δεν έχει σημασία. Πάμε για το παραπάνω. Αν φοβάσαι να πας παραπάνω, τότε τι κάνεις. Προσέξτε. Από τα pre-season του FC24 με περιμένουν δύο πακέτα μόνο. Αυτά δεν είναι όλα. Προφανώς. Λοιπόν, πακέτα. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Η οδηγία στο FC24 στην οδηγία του pre-season promo έλεγε ότι τα πακέτα θα δοθούν από 10 Οκτωβρίου. Δεν έλεγε ότι θα δοθούν 10 Οκτωβρίου. Δεν είχε σαν μεμονωμένη ημερομηνία η σημερινή. Οπότε μήπως αυτό εννοεί. Μήπως μας τα δώσει σταδιακά κάθε μέρα από κάποια. Δεν τα έχω όλα. Κράφτερα τα μαρκή matchups περιμένοντας μήπως και μπουν και τα υπόλοιπα πακέτα παραμένουν αυτά τα δύο μόνο από τα pre-season. It's okay, θα τα ανοίξω τα πακέτα όπως και να έχει. Παρέα με τα μαρκή matchups. Έχω φτάσει το 1 μύριο coins. Έχω πουλήσει και τους υπόλοιπους 3 παίκτες που είχα στο team που πήρα και από τα προηγούμενα πακέτα. Οπότε προχωράμε. Θα ξεκινήσω πάλι με τα 3 που είναι και τα μαρκή matchups που είναι και λίγο πιο χαμηλά πακέτα. Και ξεκινάμε με non-walkout. Συνεχίζουμε χωρίς walkout. Μπισάκα είναι αυτός. Ο James περίεργη φιγούρα είχε. Εδώ δεν έχουμε καν φυσούνα κατευθείαν silver κάρτα. Ωραία. Φυσούνα χωρίς walkout. Left back. Τίποτα καλό. Τελευταίο tradable, τελευταίο μαρκή πακέτο. Ήτο. Ωραία. Και πάμε στα δύο τελευταία πακέτα που είναι τα δύο precision πακέτα από το FC24. 80+ επί 10 και 81+ επί 7. Θα ξεκινήσω με το 80. Είναι και τα δύο untrades κι αλλιώς. Πάμε 80+ επί 10. Έχουμε walkout. Είναι goalkeeper. Θα είναι ο Sommer. Να δούμε αν είναι double. Είναι double walkout. Παρέα με trend. Οκ. Okay. Μέσα δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σημαντικό. Προχωράμε στο επόμενο. 81+ επί 7. Θέλουμε και εδώ το ίδιο. Double walkout. Έχουμε walkout. Έχουμε CDM. Έχουμε Γερμανία. Είναι η Stanway. Δεν είναι double walkout αυτό δυστυχώς όμως. Μας κάνει η Oberdorf. Αλλά και πάλι. 86 rating. Το μόνο walkout. Πέρα από μια ολική αλλαγή που θέλω να κάνω στην ομάδα, κάποιοι παίκτες θα είναι ίδιοι, κάποιοι θα είναι καινούργοι, μπορεί να ξανάρθουν κάποιοι που έχουν φύγει και τα coins και να ξαναγοραστούν πίσω. Θα δω πώς θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τακτική αλλάζει. Η τακτική γίνεται 4-4-2. Άλλη μια αλλαγή, αλλά μια πολύ σημαντική αλλαγή, την οποία και θέλω να κάνω στην ομάδα. Δεν θέλω να αποφασίσω βιαστικά για την ομάδα, πρέπει όμως σίγουρα να αποφασίσω για την ομάδα γιατί θέλω να παίξω. Πάντως ο Tom Cruise στον πάγκο, σταθερότατος. Δεν τον έχει κουνήσει κανείς.